ως χριστιανός Ορθόδοξος και Υιός της Μητέρας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ορκίζομαι να διαμείνω πιστός εις τη θρησκεία μου και εις την πατρίδα μου. Στον τόπο τον οποίο κατοικούμε, κατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμαστε και λάβαμε το όνομα τούτο. Είχαμε διαφορετική θρησκεία, αφού ύστερα ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Και οι λαοί όλοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιο Του, όχι με σοφούς, ούτε προκομμένους να Τον ακολουθούν, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Κανένας βασιλιάς και κανένας τύραννος δεν μπόρεσε να τους κάνει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστη. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγε στον πόλεμο. Ο αδελφός του έφερνε ξύλα. Η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί στρατόπεδων. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφτάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Σκεφτόμασταν, είναι θέλημα Θεού, είναι κοντά μας και μας βοηθάει, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός μπορεί να μας κάνει καλά. Η ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος βασίζονται πάνω σε 3 λέξεις. Θρησκεία, ελευθερία, πατρίδα. Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος. Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος. Είναι καιρός να αποτινάξομεν τούτων των φοβερών ζυγών, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε από τα νέφιγνη εις Έλληνων, δια να υψώσουμε το σημείον διού πάντοτε νικόμεν, λέγω των Σταυρών. Στα όπλα λοιπόν, φίλοι, η πατρίς μας προσκαλεί. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να χύσω το αίμα μου. Και αυτήν την υστέρα ρανίδα του αίματος. Ή να νικήσω τους εχθρούς της θρησκείας. Υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Ή να αποθάνω. Ως μάρτης δια των Ιησούν Χριστών. Κι όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ τίποτα άλλο. Να έρθει ένας και να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στρέγομαι να βγάλει και τα 2 μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω στραβός θα να είμαι. Ότι σε αυτήν θα ζήσω. Δεν έχω σκοπό να πάω άλλο. Χωρίς αρετή και θρησκεία, δεν σχηματίζεται κοινωνία. Κι έτσι ως μια βροχή, έπεσε σ' όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος μας, οι προεστοί μας, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι, συμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Ο έφορος Θεός των Ελλήνων εμφύσισε στις ψυχές των εχθρών μας άκραν βιλίαν και φόβων. Ναι. Σαν μια βροχή έπεσε σ' όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες πρέπει να βαστάει ένα δισάκι γεμάτο. Εμπρός το Χριστό, πίσω τους διαόλους και στη μέση το χρυσάφι. Πραγματευτής δεν ήμουνα ποτέ. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος. Μα δεν θα ήταν σωστό να κάνω πραμάτια το καπετανιλίκι μου για να καζαντήσω. Έχασα το σύζυγό μου.
ευλογητός ο Θεός. Ο πρεσβύτερος Υιός μου έπεσε με τα όπλα να χείρας. Ευλογητός ο Θεός. Ο δεύτερος Υιός μου, 14ετής ηλικίας, μάχεται μετά τον Ελλήνο. Ίσως βρει ένδοξον θάνατο. Ευλογητός ο Θεός. Υπό τη σκιά του Σταυρού θα ρεύσει και το δικό μου αίμα. Ευλογητός ο Θεός. Αλλά θα νικήσομαι ή θα πάψομαι να ζούμε. Θα έχουμε νόμος για παρηγορίαν ότι δεν αφήσαμε νόπισθεν ημών δούλους Έλληνες. Δεν με νοιάζει, δεν νοιάζει τι θα γίνω αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Εάν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω δώσει όλα όσα έχω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω με την απόφασή μου να πεθάνω για την ελευθερία. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και η μέρα της γενεάς η οποία σας άνοιξε το δρόμο θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή μέρα. Εις εσάς, μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε.